Γιατί άκουσα την τοποθέτηση ότι τώρα εξοπλιζόμαστε για να πάρουμε αυτό που μας αξίζει μετά. Αυτό μάλλον που πρέπει να πάρουμε μετά, που δικαιούμαστε από το διεθνές δίκαιο. Σωστό είναι. Αλλά επίσης πρέπει να πούμε κάτι. Η Ελλάδα πάρα πολλές δεκαετίες έχει απολαύσει στο παρελθόν στρατιωτική υπεροχή απέναντι στην Τουρκία. Και όμως πάντα οι πολιτικοί μας λέγανε ότι δεν είμαστε έτοιμοι και θα το κάνουμε μετά. Δηλαδή, στις αρχές της δεκαετίας του 80 δεν υφίστατο τουρκική αεροπορία. Δεν υφίστατο. Γιατί? Γιατί λόγω του Άργος, λόγω του Κυπριακού, δεν υπήρχε. Αμέσως το 85 δεν υπήρχε τουρκική αεροπορία. Κι όμως, δεν έγινε, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω, λογικό είναι το να πρέπει να εξοδεύουμε. Δεν το συζητώ, έτσι. Εγώ είμαι ο τελευταίος που έλεγα, να μην προχωρήσουμε με όσο πιο στεναρό τρόπο και γρήγορα μπορούμε να καλύψουμε τα κενά, αλλά το ζήτημα ότι εντάξει μόλις θα περάσουμε μπροστά εμφανώς στο εξοπλιστικό θα κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει, εγώ δεν το έχω δει να έχει συμβεί ποτέ και υπήρχαν εποχές που ήμασταν από πάνω, δηλαδή όταν είχε στη μεραρχία στην Κύπρο δεν έκανε αυτό που έπρεπε, όταν είχε στα Φάντομ τη στορπιλάκα τους και τα υποβρύχια, πάλι δεν έκανες αυτό που έπρεπε. Ίσα κάνανε οι άλλοι αυτό που δεν έπρεπε να αφήσεις εσύ να κάνουν. Όταν είχες τον εξοπλισμό μετά στα μέχρι μέσα της δεκαετίας του 80, πάλι δεν έκανες αυτό που έπρεπε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι... πώς να το πω τώρα... Δεν είναι, νομίζω ότι είναι στέκει το επιχείρημα ότι εντάξει θα κάνουμε λίγο τις πάπιες τώρα και όταν θα εξοπλιστούμε θα σας δείξουμε εμείς, γιατί ποτέ η Ελλάδα δεν το έχει κάνει αυτό. Ποτέ, ίσα ίσα, και εδώ είναι το περίεργο, όποτε βρισκόμαστε σε φάση την οποία μπορεί με κάποιο τρόπο να το αναλύσεις ότι είμαστε από πάνω, τότε γίνεται ένα μαγικό και αρχίσουμε να τα συζητάμε όλα. Αυτό δεν υπάρχει σε κανένα κράτος στον πλανήτη. Το λογικό θα είναι να κάνουμε αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός. Αλλά άμα δείτε μακροσκοπικά το τι έχει κάνει η Ελλάδα, όποτε βρισκόταν σε θέση ισχύως, τότε ήταν που φαινόταν ότι συζητούσε τα πάντα. Και αυτό είναι το τρομακτικό της υπόθεσης.